Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 19 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου. Λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ με τον Μάγκη Κουρί. Μάγκη, καλησπέρα. Καλή σας πέρα. Έχουμε διάφορα περίεργα που συμβαίνουν. Από τη θέση του καταρχήν Υπουργικού Συμβούλιο και πρώτη φορά δεν υπήρχε κάλυψη. Ναι, από την κρατική τηλεόραση. Υπόθηκε, λέει, ότι δεν δόθηκε άδεια να καταγράψει η ΕΡΤ την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ίσως να υπήρχε κάποιος λόγος, διότι κυκλοφορούν πολλά ότι μεταξύ των οποίων ότι τα έψαλε άγρια στους καναλάφιες. Ναι, πάντως μετά βγήκε. Αφορμή ενδεχομένως και τη μήνυση που κατέθεσε το ΣΤΑΡ η γωνιά η Βαρδιογιάννη κατά του Γιώργου Παπά και άλλων υπουργών. Και φαίνεται ότι οξύνεται το κλίμα. Πάντως βγήκε μετά ένα non-paper 3.000 λέξεις. Ναι, γιατί είναι ο απολογισμός και ο προγραμματισμός στο κάθε υπουργείο τι θα κάνει. Ακριβώς. Βέβαια, αν διαβάσει όλε αυτέ τι 2.000 λέξεις, ποιο θα τι διαβάσει. Και ποιος δημοσιογράφος θα καθίσει να πει όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκινήσουμε όμως με ένα άλλο θέμα που δεν είναι, είναι επίπτωση της πολιτικής, αλλά είναι αυτό που ενοχλεί και δείχνει ότι δεν υπάρχουν ευαισθησίες. Σε μια συνέντευξή του σήμερα, ο επικεφαλής του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, είπε ότι επιμένει ή το Υπουργείο Οικονομικών να καταβάλει 4 εκατομμύρια φόρους και εισφορές. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το πρώτο εξάμηνο εξυπηρετήθηκαν 60.543 παιδιά. Εάν επιμείνουν στην ίσπραξη αυτού του ποσού, 30.000 παιδιά δεν θα μπορούσαμε να τα στηρίξουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει ο ίδιος Πρωθυπουργός να παρέμβει, να βρει τρόπο να πληρώσουν τον έφυγα σαν να έχουν τα σπίτια αυτά να τα νοικιάζει. Αυτά είναι αποδοχές και μέσα σε αυτά τα σπίτια μεγαλώνουν εκατοντάδες παιδιά. Και επίσης ζητάνε και τα τέλη κυκλοφορίας για 100 εξειδικευμένα οχήματα και κινητές ιατρικές μονάδες που συμβάλλουν στην άμεση διαχείριση και κάλυψη κάθε ανάγκη των παιδιών. Τώρα, Μάγκη, επειδή έχει έρθει εδώ ο κ. Γιαννόπουλος δύο φορές και τα έχει πει αυτά, το ζήτημα είναι παλιό και δεν λύνεται. Όχι, είναι απλό πράγμα. Είναι. Όταν είναι δωρεές, όταν είναι ένα φιλανθρωπικό. Αυτό λέμε. Ότι ενώ έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, την φορολογούν. Όχι, και έχει. Αντί να την βοηθάνε. Το χαμόγελο παιδιού έχει πάει πάρα πολύ ψηλά στη συνείδηση όλων των παιδιών. Πρώτη φορά. Αντί λοιπόν να το βοηθάνε, το επιβαρύνουν. Το ζητάνε να βγάλουν και φόρους. Οι ορισμένοι αριθμοί που δίνει ο Γιαννόπουλος υποστηρίχθηκαν 27.641 παιδιά θύματα βίας. 16.189 παιδιά για ζητήματα υγείας, προληπτικές, ιατρικές, οδιατρικές εξετάσεις, διακομιδές και 836 θύματα εξαφάνισης. Επίσης στηρίχθηκαν 13.728 παιδιά σε κατάσταση φτώχειας. Όλα αυτά τα πράγματα δεν ευαισθητοποιούν. Έχουμε εδώ την κυρία Καρακώστα, δεν είπαμε τους καλεσμένους μας. Εύη Καρακώστα, βουλευτής Β' Πυραιός του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Καρακώστα. Καλησπέρα σε όλες και όλους που μας βλέπουν σήμερα. Να σηκώσετε τη σημαία για να στηρίξουμε αυτό το θέμα του χαμόγελου του παιδιού. Αν έχουν πληρώσει όλοι οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, να πληρώσετε το χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος θα βάλουν ελληνικά τόλα. Λοιπόν, Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής Α' Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Παναγιώτης Μαντάς, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Αθανάσιος Κόκκινος, δικηγόρος και οικονομολόγος. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κόκκινα. Επίσης, συνεχίστηκε η διαδρομή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που ξεκίνησε, νομίζω, από Τυχείο και κατέληξε σήμερα στην Αγιστράτη και έστειλε ακόμα αρκετά μηνύματα προς απέναντι. Και οι απέναντι στείλαν μηνύματα γιατί ξαναπαρενόχλησαν το. Εκεί βέβαια λένε κάποιες πληροφορίες που είναι εισηγισμένη τακτική. Αυτόματα λέει φεύγουν όταν περάσεις στα όρια που θεωρούν δικό τους ένα αέριο χώρο. Ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι σωστό, αλλά δεν προκάλεσε ανησυχία αυτές οι παραβιάσεις. Οι ενοχλήσεις και οι παρεμβάσεις των Τούρκων. Επίσης είπε στη Λίμνο που ήταν εκεί το πολεμικό, το προσωπικό του σώματος σχηράς του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, απαντάτε στις προκλήσεις όπως τους αρμόζει με το μολό Λαβέ. Είσαστε γενναίοι μαχητές, υπερασπίζετε την αποστολή σας χωρίς να προκαλείτε. Η πρόκληση, ιδίως η ανέτεια πρόκληση, είναι ίδια μικρότητας και ανασφάλειας. Επίσης, άλλο σημείο. Στην ουσία είναι σαν να τους είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μολόν, δηλαδή, έτσι. Επίσης, στο φυλάκιο Παναγιάς, που ήταν ο τελευταίος σταθμός του Προέδρου, τόνισε ότι επιζητούμε την ειρήνη, δίνουμε χείρα φιλίας και γειτονίας, επιζητούμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Γκρίζες ζώνες δεν υπάρχουν. Επίσης, είπε στους πλήτες και στους αξιωματικούς, ο γενναίος στρατιώτης
δεν προκαλεί και διανετίως. Γιατί είστε γι' αυτό είστε γενναίοι. Γιατί δεν προκαλείται η πρόκληση είναι ίδιων μικρότητας και ανασφάλεια. Αυτά το πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επίσης έχουμε την Παρασκευή την συζήτηση στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει τέτοιο θέμα. Την έχει ζητήσει η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Πάνο Καμένο και τις επικοινωνίες του με τον Ισοβίτη Γιαννουσάκη και το αν παρενέβη ή όχι στην υπόθεση του Νουρουάν. Εντάξει, τώρα η ψηφοφορία μάλλον θα είναι αρνητική, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί αυτή και τι άλλα στοιχεία θα βγουν. Υπάρχουν βέβαια μέσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν κάποιες συστάσεις, αλλά βέβαια θα πειθαρχήσουν, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής οι εκτιμήσεις και πληροφορίες, πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ζήτημα δεν θα υπάρξει, αλλά ότι σωστά το λες, Μάκη, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε και εκείνοι ότι ας πρόσεχε λίγο περισσότερο ο κύριος Καμένος. Επίσης έχουμε ότι μπήκε σε υλοποίηση η προσπάθεια εξόδου αγορές. Ναι. Νομίζω έχουν αναθέσει σε ξένες εταιρείες. Στη Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs είναι οι ανάδοχοι για να κινήσουν τη διαδικασία εξόδου στις αγορές. Έχουν ξέρουν τι ποσοστό θα πάρουν, πώς θα πληρώνουν. Αυτά θα τα δούμε. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Επίσης, μετά τα επεισόδια και τις μεγάλες καταστροφές που γίνανε στο τοπίο της Αθήνας εξαιτίας της απόφασης για την Ιριάννα, για την Ιριάννα. Οι ζημίες τεράστιες και όλοι οι φορείς της αγοράς και με πρώτο η ΔΙΕΣΕΔΕ του κ. Καβαθά, τον οχθονογράφο σε γύρω στο τηλέφωνο, ζητούν από την κυβέρνηση να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις. Mm. Να βρεθεί τρόπος η πολιτεία να αποζημιώσει τους επιχειρηματίες. Το κράτος θα πρέπει να αποζημιώσει τους καταστηματάρχες και να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία τους προστατεύοντας επιχειρηματίες και καταναλωτές από ανάλογα περιστατικά. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν τους ασφαλίζουν για τα επεισόδια και τα λοιπά. Νομίζω ότι τους ασφαλίζουν. Ήταν είναι τα ακριβότητα ασφάλιστον όμως, έτσι. Εδώ να πούμε μια διάκριση ότι είναι άλλο η υπόθεση της Ιριάννας και μια δίκαιη συμπάθεια προς αυτή την κοπέλα. Έτσι. Και είναι εντελώς διαφορετικό όλοι εκείνοι οι οποίοι πάνε και καταστρέφουν τις περιουσίες βιοπαλαιστών. Γιατί και οι μαγαζάρχες, οι καταστηματάρχες είναι και αυτοί οι βιοπαλαιστές. Καμία δικαιολογία για αυτούς. Να είμαστε ακριβείς και έντιμοι μεταξύ μας. Επίσης, έχουμε άλλη μια νέα εξέλιξη στο θέμα του κ. Γεωργίου, ο οποίος φέρει το βάρος ότι αυτός διόγκωσε το έλλειμμα και άνοιξε το δρόμο στα μνημόνια τα βαρύτατα. Αναιρέθηκε από την εισαγγελία του Αρυπάγου η απαλλαγή του κ. Γεωργίου από τη διόγκωση του χρέους του 2009. Επομένως, δεν θα ξεμπλεξεί εύκολα ο κ. Γεωργίου, όσο και αν έχει τη στήριξη απ' έξω, του Δημοτού προσωπικά και παραμένει και μάλιστα έχει υποθεί ότι πρέπει να πάρει σύνταξη και από το Δημοτού. Αυτά είναι σαν πρόλογο των θεμάτων που έχουμε απόψε να συζητήσουμε. Θα νιώθει περήφανος που τον στηρίζουν τόσο πολύ έξω έναντι της χώρας του. Ασφαλώς, διότι αν είδα δεν θα το είχε επιδιώξει. Προσφέρονται, Σπύρος, προσφέρονται. Δεν τον τραβάει κανείς από αυτή. Ό,τι όποιος θέλει είναι πρόθυμοι και εξυπηρετούν τις εντολές που παίρνουν. Αυτά και να πάμε στους καλεσμένους, έτσι. Τους έχουμε παρουσιάσει, κυρία Καρακώστα. Με αυτό εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο με αυτή τη ιστορία του χαμόγελου του παιδιού. Κοιτάξτε να δείτε, είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά χρήζουν στήριξης, το είπατε κι εσείς, το έργο τους είναι πραγματικά εξαιρετικό και μακροχρόνιο, δεν είναι χθεσινό. Και δεν έχει ακουστεί τίποτα το παραμικρό. Έτσι ακριβώς, είναι δηλαδή από τις περιπτώσεις αυτές. Όμως καταλαβαίνετε ότι βρισκόμενοι υπό οικονομική επιτήρηση δεν είναι και εύκολο επίσης, γιατί ασχολήθηκα με μερικά τέτοια ζητήματα και έχει απαντηθεί γιατί υπάρχουν και άλλοι φορείς. Μικρότερου βεληνικούς βεβαίως του χαμόγελου του παιδιού, που μπορεί να είναι και πολιτιστική ή και κοινωνικής παροχής, που έχουν ιδιόκτητα ακίνητα, δωρεές οπωσδήποτε, αλλιώς δεν γίνεται το ιδιόκτητο ακίνητο σε φορείς τέτοιου τύπου, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί. Άρα ένας νόμος... Δεν είναι κερδοσκοπικό. Συμφωνούμε απολύτως, αλλά επειδή είναι πολύ, ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί μοναδικά για έναν. Αποθεί όμως τον καθένα που θέλει να κάνει κάποια φιλανθρωπία ή που θέλει να φτιάξει ένα τέτοιο οργανισμό να βοηθήσει κόσμο. Δεν αποκλεί αυτόν που θέλει να δώσει, αποκλεί όχι, τον αφήνα, οργανισμό να το δεχθεί πιθανά. Διότι ξέρει ότι τελικά το πάρει εφορία. Θα βρεθούν πάντως, επειδή στην κυβέρνηση υπάρχει άποψη. Αυτό είναι τώρα τρεις μήνες του θετικού. Είναι περισσότερος χρόνος από τρεις μήνες, έχω να σας πω. Το θέμα αυτό σε εμάς ως κυβέρνηση έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κυβέρνηση. Όμως
το πόσο μπορεί να λύσει προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη, θα μου πείτε, είμαστε 2 χρόνια, δεν είναι εύκολα όταν είμαστε υπό επιτήρηση. Όμως είναι στο μυαλό της κυβέρνησης ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν. Ελπίζω να καταφέρουμε να το λύσουμε, ξέρετε, μετά την έξοδό μας από την επιτήρηση. Αυτό το ότι θέλω να λέω αλήθεια. Πέστε ότι δεν κυβερνάτε εσείς. Είσαστε επί υποτήρηση, σας βάζουν το πλαίσιο. Είναι σαφές αυτό. Όχι ότι μας λένε. Τότε τι να κάνουμε. Όχι ότι μας λένε. Αν ακούμε και για λόγους φιλανθρωπίας, για 30.000 παιδιά, δεν μπορείτε να αρθρώσετε ένα. Κάνετε λάθος αυτό. Κάνετε λάθος αυτό. Ναι. Δεν είναι. Εσείς το είπατε. Σας εξηγώ λοιπόν. Υπάρχει αντίστοιχη μονάδα των νόστων στη Σαλαμίνα. Που έχει παιδιά με ναρκωτικά και λοιπά και αποτόξινα. Άρα μιλάμε για όλα. Καταλάβετε, δεν είναι τα 30. Είναι πολλά τα ιδρύματα. Δηλαδή, είναι τα λεφτά που ζητάει για φόρο. Είναι από αυτά που δορίζει. Ακριβώς. Τις δωρές που δίνει όλα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος απαλλαγής τους που να γίνει δεκτός βέβαια. Και μην υποτιμούμε την επιτήρηση. Γι' αυτό και βιαζόμαστε να φτάσει ο Αύγουστος ο επόμενος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό. Αν έχει σε τόση αναλυσία, κύριε Δανειστέ, έχουν φτάσει. Κύριε Κούρη μου, έχουν φτάσει. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Έχουν φτάσει. Αν δούμε, ας πούμε, το τι έλεγε ο Σόιμπλε για τους συνταξιούχους, ότι παίρνουν οι Έλληνες συνταξιούχοι περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Ναι. Καταλαβαίνετε πόση αναλγησία υπάρχει. Εμείς όμως πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας, πρώτα να σταθεί αυτή η χώρα στα πόδια της, για να μπορεί να ασκήσει την πολιτική. Διότι αν βάλει ρουχία το χαμόγελο του παιδιού, τι θα γίνει. Μην πηγαίνουμε στα άκρα, γιατί προς το παρόν, κύριε Κουρή, βλέπετε ότι πλέον άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Πού την είδατε, στην αγορά. Και στην αγορά έχει αρχίσει να φαίνεται. Και στο επίπεδο της ανεργίας άρχισε να παίρνετε. Βλέπετε, το 2009 είχαμε μερική απασχόληση. Δεν υπήρχε ο θεσμός. Η μισή είναι μια μέρα δουλειάς. Ακούστε να σας πω. Να μην πιάνουμε τα πράγματα χωρίς τη σειρά τους. Είχαμε το 14, το 9 που είπατε εσείς, είχαμε χαμηλή ανεργία. Δεν είχαμε το 27% που παραλάβαμε εμείς. Έτσι, ήταν, το 9 ήταν γύρω στο 14%. Και έφτασε, στο 27% μέχρι το 15% που αναλάβαμε εμείς. Τώρα λοιπόν, αντί να αυξάνεται αυτό, άρχισε η μείωση. Αυτά τα 2 χρόνια, το 27% έγινε 22%. Όχι με στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, με επίσημα στοιχεία. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Παίρνετε την περιοδική αυτή που αύξηση που προσλήψαν. Μέχρι λοιπόν. Αλλά βασικά, μετρήστε πόσοι είναι με μεργή απασχόληση. Και αυτό το στοιχείο επίσης, αν δείτε τα στοιχεία της Εργάνης και αυτό το στοιχείο αναλογικά, ενώ μέχρι τώρα ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, μεγαλύτερο του 50% το ποσοστό της περιοδικής απασχόλησης, τώρα έρχεται να είναι κάτι παραπάνω η διαρκής απασχόληση από την... Αυτό θα βλέπουμε, την τάση που αρχίζει να αλλάζει. Αυτό θα δούμε τώρα. Έχουμε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν προσλήψεις αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Λίγες. Αλλά ιδιωτικές πια επιχειρήσεις αρχίζουν να κάνουν προσλήψεις. Εγώ δεν το έχω δει στην αγορά, ζωγό. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα στον χώρο του τύπου. Ναι, μέσα στο πόσα μπορούσαν οι εφημερίδες το 2009 και πόσα μπορούσαν. Έχω να σας πω το εξής. Μπορεί και να αντιστρέφεται η ποιότητα της εργασίας και αυτό θα είναι καλό για την Ελλάδα. Δηλαδή να αρχίσουν οι παραγωγικοί τομείς να κάνουν προσλήψεις και όχι ο τριτογενής τομέας. Και είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε καταργήσει τον πρωτογενή τομέα, είχαμε ελαττώσει εντελώς τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία και είχαμε μόνο τριτογενή τομέα, παροχή υπηρεσιών δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα το να αντιστραφεί αυτή η λογική και να αρχίσουμε να παράγουμε και στον πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή τομέα είναι η θέληση αυτής της κυβέρνησης. Αυτό το μεσοδιάστημα θα το δούμε, θα το περάσουμε. Την παραγωγή στη Γεωργία, εισάγουμε ντομάτες. Αυτό σας λέω. Εισάγουμε λεμόνια. Αυτό σας λέω. Επιτρέπεται στην Ελλάδα να εισάγουμε ντομάτα. Εδώ δώσατε κίνητρα τώρα στα 2,5 χρόνια. Βεβαίως. Τον αγρότη. Ναι. Θα το φορολογήσετε τον αγρότη. Όχι, κάνετε λάθος. Και οι αγρότες πληρώνουν λιγότερη εφορία τώρα, κατά το ποσοστό του 90% με βάση τις δηλώσεις τίποτε, τους. Δεν πληρώνει τίποτε. Όχι. Κύριε Κουρή, δεν το έχετε διαβάσει καλά αυτό. Να το δείτε και να το πούμε. Επίσης, τους συνεταιρισμούς που ψηφίσαμε έχουν
τεράστιες δυνατότητες να συνεταιριστούν οι Έλληνες αγρότες και να κάνουν θαύματα. Υπάρχει κακή εμπειρία προηγούμενη και ίσως γι' αυτό αντιδρούν. Όμως πρέπει να τα εξηγιάνουμε όλες αυτές τις έννοιες. Πρέπει να τις εξηγιάνουμε. Έχουμε δώσει πολλές δυνατότητες και στο ΕΣΠΑ να πάρουν χρήματα και πραγματικά με επιδοτήσεις να πάνε μπροστά την παραγωγή. Κοιτάξτε, σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε με το χαμόγελο του παιδιού, βεβαίως και αυτά τα προβλήματα κάποια στιγμή θα πρέπει να δείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο το οποίο πρέπει να έχει το κράτος και κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε. Θα σας θυμίσω ότι επί Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2015 ο ΕΝΦΙΑ για όλους αυτούς τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είχε μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με τώρα. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα αντί να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ έσβησε και τις ειδικές περιπτώσεις οι οποίες υπήρχαν όπως αυτή σε σχέση με τα σωματεία και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες πληρώναν λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Δεν είναι μόνο το χαμόγελο του παιδιού. Εγώ θα σας πω όπως είπε η κυρία Καρακώστα για τον Όστο Σαλαμίνα που κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ότι ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα φιλανθρωπικά σωματεία, όπως είναι το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Στέγης του Πειραιά, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Αλλά υπάρχουν τρόποι για να λυθούν κάποια από αυτά τα προβλήματα. Εγώ θα σας πω, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει η ευελιξία την οποία και η νομοθετική πρωτοβουλία από το κράτος για να μπορέσει να βοηθήσει και να μπορέσει να είναι πιο ευέλικτο σε σχέση με τις δωρεές. Ή θα έπρεπε να υπάρχει μια εξαίρεση σε σχέση με τον νόμο ότι αν έχει να κάνει κάτι με δωρεές. Θα μπορούσα να σας πω όμως ότι υπάρχουν αδιάθετα πάρα πολλά χρήματα από το ΕΣΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τα ιδρύματα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά τα ιδρύματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν. Όχι, υπάρχουν δράσεις οι οποίες έχουν παγώσει. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος όχι για να απαλλαγούμε το πρόβλημα, για να το περιορίσουμε δραστικά. Έτσι. Και νομίζω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί σε σχέση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες θα μπορέσουν να βρουν αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος απαιτείται για να ικανοποιήσουν σε έναν ικανοποιητικό, σε έναν σημαντικό βαθμό αυτό το πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι είπε η κυρία Καρακώστα, εγώ θα σας πω ότι γύρισα εχθές το βράδυ από τη μισή περιοδία την οποία ακολούθησα το πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως στη Λακωνία. Βεβαίως και θα πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Με όλη αυτή την υπερφορολόγηση την οποία βιώνουν όμως οι αγρότες, με όλη αυτή την πλημελή πολιτική η οποία γίνεται σε σχέση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εγώ θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο είδα εχθές από τις καμένες περιοχές της Μάνης στη Λακωνία. Μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή, 80.000 ρίζες ελιές. Ξέρετε, αυτό το λαδάκι το οποίο βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή. Αυτό το λαδάκι το οποίο βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι συνταξιούχοι οι περισσότεροι από αυτούς και είχαν 30, 40, 50 ρίζες ελιές, δεν ξέρω αν θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί για να μπορέσουν να αποφύγουν την υπερφορολόγηση πάρα πολλοί συνταξιούχοι, οι οποίοι κάναν και μία μικρή αγροτική δραστηριότητα, δεν το δηλώνουν. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την μη αποζημίωσή τους. Είναι πολύ σοβαρά θέματα. Ο νόμος δεν λέει αυτό όμως. Είπε η κυρία Καρακώστα. Αν το κύριο εισόδημά σου είναι αγροτικό, έχεις άλλη φορολογία. Είπε η κυρία Καρακώστα ότι βοηθάμε το πρωτογενή τομέα και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα. Αλλά όχι με λόγια, με έργα, με πράξεις, με σχεδιασμό, με οργάνωση, με συνέργεια. Όχι, δεν είχατε βοηθήσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, είναι αυτό. Όχι, απλώς δηλαδή ανάλαβε. Προσπαθούσαμε. Όχι, κοιτάξτε, προσπαθήσαμε. Κρυθήκαμε. Τώρα είναι το ΣΥΡΙΖΑ με το ΣΑΝΕΛ. Θα ξανακριθούμε κι εμείς. Το θέμα δεν είναι να γυρνάμε στο παρελθόν. Εγώ βλέπετε, όχι, δεν μπαίνω στη συζήτηση το τι είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση κατά το παρελθόν, έτσι, μέχρι να γίνει η κυβέρνηση. Εγώ μπαίνω στη συζήτηση το τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί 7 χρόνια κρίσης είναι πολλά. Και γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Εγώ δεν βλέπω αυτό που λέει η κυρία Καρακώστα, ότι υπάρχει μία άνθηση στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ υπάρχει ο συνάδελφος οικονομολόγος. Δεν μιλάω για άνθηση, για ένα ξεκίνημα. Ναι, ότι υπάρχει ένα ξεκίνημα. Εγώ βλέπω, άλλο άνθηση, εγώ, άλλο βλέπω, εγώ βλέπω ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες χρωστάνε, όχι μόνο στην εφορία, ακόμα και στην ΕΙΔΑΠ. Που είναι το στη πιο ΔΕΗ, φτηνό. Καλά, στη ΔΕΗ δεν το συζητάμε. Εγώ σας λέω για την ΕΙΔΑΠ, που οι λογαριασμοί είναι οι χαμηλότεροι λογαριασμοί σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, εγώ βλέπω μια κατάρρευση του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Βλέπω ότι αυτό το οποίο είπατε σε σχέση με, με τους δείκτες της εργασίας, ότι οι ανελαστικές μορφές εργασίας πλέον έχουν εκτοξευθεί. Αλλά να κάτσουμε και να κάνουμε μια συζήτηση απαλλαγμένη από εδοληψίες, απαλλαγμένη από ταμπού, πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το οικογενειακό εισόδημα. Ναι. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα. Δεν νομίζω ότι θα το αυτό, κάνετε αυτό σε συνθήκες. Αυτό κύριε Κουτζάνη, μπορεί να γίνει μόνο. Το λάδι, τριστοξίδια, αυτό κύριε Κουτζάνη, ακούστε να σα πω. Λίγο αυτό κύριε Κουτζάνη μπορεί να γίνει μόνο όταν απαλλαγούμε από εδοληψίες, όταν με ρεαλισμό αντιληφθούμε τις πραγματικές. Όταν με ρεαλισμό. Με ρεαλισμό αντιληφθούμε τις πραγματικές δυνατότητες τις οποίες έχει ο τόπος. Δείτε τι γίνεται στην Κύπρο. Ναι. Δείτε ένα μικρό κράτος όταν έχει κάνει τις συμμαχίες και το σχεδιασμό και τη στρατηγική του, πώς έχουν περιφρουρηθεί τα δικαιώματά του. Αφού κόπηκαν τα μισά λεφτά των τραπεζών. Τα δικαιώματα ποια τα έχει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΟΣ. Θα υπήρχε. Τι που είδαμε, κύριε Κουρή, βλέπετε του Τούρκου. Οι Τούρκοι γύρω-γύρω γυρνάνε μόνο. Στην Ελβετία δεν είμαστε την περασμένη εβδομάδα. Και το τι ζητάγανε. Τρυπάνε οι Τούρκοι. Όχι, οι Κύπροι. Οι Κύπροι είναι τώρα με γη. Γιατί μπορεί η Ελλάδα από μόνη τη, υπάρχουν οι εταιρείε, υπάρχουν ελληνικέ εταιρείε που θα μπορούσαν να κάνουν γεωτερήσει. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ σα λέω ότι με σύνδεση. Το κεντρικό θέμα, παρόλο ότι αυτό το γεωπολιτικό και τα κοιτάσματα θα έπρεπε να είναι. Ένα επιχείρημα μεγάλο δικό μας για να λύσει τον εγκεφαλικό Κυπριακό δεν το λύνουμε. Εγώ κύριε Κουρή σας λέω ότι με έναν σωστό σχεδιασμό αναδεικνύοντας τις πραγματικές δυνατότητες τις οποίες έχει ο τόπος απαλλαγμένη από ιδεολειψίες μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά. Μάλιστα. Και το έχει ανάγκη ο τόπος. Θα το δούμε στην πράξη. Κύριε Μαντά, φαντάζομαι ότι έχετε διαφορετική άποψη. Να πω κάτι για την Κύπρο. Okay. Το γεγονός ότι με αφορμή αυτά που είπε ο φίλος πριν, ο κ. Κατσαφάδος, το γεγονός ότι μπορεί και τρυπάει η Κύπρος έχει να κάνει με το ότι κάποιες κυβερνήσεις τις προηγούμενες αγνώρισαν τις επιτροπές, αγνώρισαν τις ηγετικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκαναν την κίνηση αυτή για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ακούγοντας μάλιστα φοβέρες απειλές, κριτικές κτλ. Το τρύπημα δηλαδή γίνεται γιατί η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου τόλμησε τότε με ρεαλισμό και απέτησε, διεκδίκησε και κέρδισε ορισμένα πράγματα κόντρα σε όλη αυτή τη λογική. Με τη στήριξη της Ελλάδας. Σήμερα. Με τη στήριξη της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα τότε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να έχει μια ουδέτερη στάση. Είδα τη μισή πολιτική ηγεσία να κατεβαίνει στην Κύπρο για να πείσει υπέρ του σχεδίου Ανάν. Ποια δεν είναι την εποχή. Είναι. Θέλατε να πούμε ονόματα. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ήταν επικεφαλή. Να πείτε ονόματα. Όλη η σύσσωμη πολιτική ηγεσία τότε τάχθηκε με το σχέδιο Ανάν. Και όταν κατατέθηκε. Κράτησε απόσταση. Δεν έκανε καμία δήλωση. Δεν έκανε καμία. Δεν στήριξε. Δεν στάθηκε όμω και δίπλα. Ουδετερότητα. Μπορώ να σα παρακολουθήσω. Απέμψω στη συνέντευξη που έδωσε μετά τη Νέα Υόρκη. Κύριε Μαντά, η κυβέρνηση Σιμίτη με υπουργό εξωτερικών τον Γιώργο Πανδρέου τότε στήριξε το σχέδιο Ανάν. Ήταν ο πατέρας της ιστορίας. Αλλά και η μετέπειτα κυβέρνηση κράτησε μια ουδετερότητα. Δεν έκανε αυτά που είδαμε μετά για να μας γυρίσει στις συμφωνίες του Λονδίνου, αλλά δεν πήρε και σταθερή θέση πριν. Εν πάση περιπτώσει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Επειδή τότε δεν ακούσαμε τις επιτροπές, επειδή Μαντά, τότε είχαμε εθνική τότε, πολιτική. Σε ποιο κόμμα ήσασταν τότε εσείς, με ποιο κόμμα ήσασταν. Στο Δίκη. Στο Δίκη, σίγουρα. Στο Δίκη. Ναι. Και παρακολουθούσαμε από κοντά και με ταξίδια στην Κύπρο. Σωστό. Εάν σήμερα δηλαδή είχε και η Ελλάδα μια πολιτική τέτοια όπως είχε μέχρι το 2004-2005 η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είχε άλλα περιθώρια άμυνας. Τώρα, για να πάμε στο θέμα του πρωτογενή τομέα. Εγώ θα πω το εξής. Με μείωση του τζίρου στην αγορά 10% το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση της παραγωγής στην Ελλάδα. Είναι σαν να λέμε ότι σε έναν ασθενή ο οποίος έχει πρόβλημα αναπνευστικό του μειώνεις το οξυγόνο. Είναι σαφές ότι αυτός δεν θεραπεύεται αλλά χειροτερεύει το νόσημά του. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να παράξει ελληνική επιχείρηση όταν έχεις 10% κάτω του τζίρου του στην λιανεμπόριο που είναι και ένας από τους βασικούς δείκτες της κίνησης της οικονομίας. Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση και παραγωγή
με τα δάνεια που δίνονται σήμερα, με αυτά τα επιτόκια. Και αν θέλετε το πάμε και πιο μακριά, δεν μπορεί ο Έλληνας παραγωγός και αυτός να κάνει μια μικρή ή μεγαλύτερη επιχείρηση να πληρώσει ένα δάνειο 7, 8, 10 φορές παραπάνω από τον Γερμανό, από τον Γάλλο, διότι μέσα στην Οικονομική Νομισματική Ένωση δημιουργείται αυτή η διαφορά. Δεν μπορεί να το συναγωνιστεί. Επομένως, αυτό που λέγεται για στροφή που υπόθηκε πριν στον παραγωγικό τομέα, λέγεται επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει τέτοια στοιχεία και μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, όχι, χωρίς να διαψεύδεται. Σήμερα η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αύξηση διότι δεν τραβάει η εσωτερική αγορά και ορισμένοι επιχειρηματίες που μπορούσαν και πριν να εξάγουν και δεν το έκαναν γιατί δεν τους συνέφερε, αναγκάζονται και πάνε εκεί. Δεν είναι όφελος. Μα πρέπει να έχουμε. Αυτό δεν είναι όφελος. Είναι μέσα στην κατάρρευση. Μέσα στην κατάρρευση, ένα παραθυράκι που το προκαλεί η ίδια η κατάρρευση. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ σαν στοιχείο ανάπτυξης. Η εξαγωγή, διότι. Μα σας είπα, αυτός δεν έκανε πριν εξαγωγή και αναγκάζεται να κάνει τώρα. Επειδή βρίσκει κλειστή. Εάν, κοιτάξτε, εάν κόψουμε χέρι για να θεραπεύσουμε το δάχτυλο και αν κόψουμε το πόδι για να θεραπεύσουμε το νύχι, δεν θα μείνει στο τέλος ο οργανισμός. Και να πω κάτι για την κοινωνική πολιτική. Αυτό που γίνεται είναι ακόμα χειρότερο. Η Ελλάδα πριν μπει στο μνημόνιο, σαν ποσοστό του προϋπολογισμού της έδινε 0,4-0,3 περίπου για κοινωνική πολιτική, τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες σε ποσοστό πάλι έδιναν 1-1,5%. Είχαμε δηλαδή όχι σε πραγματικά ποσά, αναλογικά το 1/3. Και φτάνουμε σήμερα το μίσος αυτό που στην ουσία προσπαθεί να διαλύσει αυτή τη χώρα. Δεν είναι ούτε εφαρμογή νεοφιλελευθερισμού ούτε τίποτα. Να επιμείνες, είναι πολλοί οι μήνες τώρα, να προσπαθεί να κλείσει στην ουσία τέτοια ιδρύματα. Μάλιστα. Και να βάλω και μία άλλη πλευρά, η οποία δεν έχει να κάνει με το καθ' αυτό το κεντρικό πρόβλημα του ζητήματος του χαμόγελου του παιδιού, είναι το θέμα της υπογεννητικότητας. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να στηρίξει το να μειωθεί η υπογεννητικότητα, χτυπιέται. Μάλιστα. Χτυπιέται στοχευμένα στην Ελλάδα και μπορούμε να πάμε και ένα στίγμα. Δύσκολα σε αυτό η Τρόικα θα κάνει πίσω. Το ομολόγησε η κυρία Καρακώστα. Δεν θα κάνει. Αλλά εμείς πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Κόκκινο. Εμείς θα πάμε μπροστά. Η Τρόικα θα πάει πίσω. Για να έχει το χρόνο του να μιλήσει, σύντομο διάλειμμα και ξαναγυρνάμε με τον κύριο Κόκκινο.